Ναι, είναι αλήθεια. Ο τίτλος είναι αλήθεια. Θα έχει κάθε μέρα vlog μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Δεν το περιμένατε αυτό, ε. Ούτε εγώ. Σήμερα πήγα σχολείο το πρωί και είχαμε δημιουργικές εργασίες. Έφυγα στις 10, γύρισα σπίτι και δεν είχα τι να κάνω. Και λέω, γιατί να μην αρχίσω βλογκοστή. Γιατί το δωμάτιό μου είναι χάλια, οπότε λέω να το καθαρίσω. Και τώρα iTunes δεν είναι κατάλληλη ώρα για να κάνεις update. Θέλω να ακούσω μουσική. Στο κρεβάτι μου γενικά μπορείς να βρεις πολλά διαφορετικά πράγματα. Μία μπλούζα. Έναν αντάπτορα. Ένα φορτιστή. Ένα πολύ μπριζό. Μία τσάντα. Ένα τετράδιο. Βιβλίο. Κι άλλο βιβλίο. Κι άλλο βιβλίο. Κι άλλο βιβλίο. Ένα iPad. Ένα φάκελο. Κι άλλο βιβλίο. Κι άλλο βιβλίο. Κι άλλο βιβλίο. Και ένα mousepad. Νομίζω ότι πρέπει να τα μαζέψω όλα αυτά από εκεί πάνω. Και μόλις ο Φιντέλ αποφάσισε να έρθει να μου κάνει παρέα. Και καθάρισα το δωμάτιό μου. Και συνέβη και αυτό επίσης. Τι ωραία ταινία, αντικειμενικά. 9 στα 10. 9 στα 10. Κι εγώ 9 στα 10. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Από τις πιο ωραίες. Μαζί με το The Passengers, οι πιο ωραίες ταινίες που έχουμε δει το 17. Ε. Ναι, ισχύει. Δύο ταινίες ήταν ωραίες. Ναι. Επίσης, χθες που έμενα στον ορέστη μου έδωσε αυτές τις κάλτσες και έχουν πάνω σούσι. Δεν είναι πολύ άνετα εδώ πάνω. Σίγουρα δεν σπάει το σκαμπό, ε! Κάπως έτσι πέρασε όλο το απόγευμά μου.